Στρατιώτες της 114ης Ταξιαρχίας των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων ανήρτησαν την κόκκινη σημαία της πρώην Σοβιετικής Ένωσης σε δύο πολύ ψηλούς στήλους στη δυτική είσοδο της Αυντίηφκα, όπου πρόσφατα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είχε τραβήξει μία φωτογραφία. Η κατάσταση για τις Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις στην περιοχή της Αυντίηφκα είναι κρίσιμη και μόλις πριν λίγο, Ουκρανικό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης ανέφερε την υποχώρηση των δυνάμεων του Κιέβου. Ρωσικές δημοσιογραφικές πηγές τονίζουν με έμφαση ότι ο νέος αρχιστράτηγος των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας έστειλε την καλύτερη ταξιαρχία του ως κρέας στην πόλη της Αυντίηφκα και ότι αυτό ανέμενε και η ρωσική πλευρά για ευνόητους λόγους. Οι άντρες της τρίτης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας επίθεσης του Αζόφ που μεταφέρθηκαν στην Αυντίηφκα ανέφεραν ότι είχαν καταλήξει σε μια κόλαση χειρότερη από τον Μπαχμούτ, αναφέρει ο Ρώσος ειδικός Αλεξάντερ Σίτνικοφ. Στις 15 Φεβρουαρίου η άμυνα των Ουκρανών στην πόλη Όχυρο κατέρευσε πραγματικά. Το πρωί επιβεβαιώθηκαν πληροφορίες ότι ο ρωσικός στρατός είχε μπει στις περιοχές στη βιομηχανική ζώνη με κατεύθυνση το Λαστόκιν. Ο επικεφαλής του επιτελείου της ταξιαρχίας του Αζόφ, Μπόγκνταν Κρότεβιτς, τρόμαξε. «Δεν μπορείς να πολεμήσεις με τοπικά με τον ρωσικό στρατό. Γιατί αντιμετωπίζουμε συνεχώς το ίδιο λάθος. Δεν είναι η τεχνολογική πρόοδος που θα μας σώσει. Δώστε μου τουλάχιστον 1 εκατομμύριο χίμαρς. Αυτό που έχει σημασία είναι πώς τα χρησιμοποιείτε», τόνισε ο ίδιος. Σύντομα έφτασε η είδηση ότι οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις μπήκαν στη διασταύρωση της λεωφόρου της βιομηχανικής ζώνης και της οδού προς το Λαστόκιν. Στο μέρος όπου ο Ζελένσκι τράβηξε μία σέλφι στην είσοδο της Αυντίηφκα στα τέλη Δεκεμβρίου, οι Ρώσοι τοποθέτησαν μία ρωσική σημαία, δήλωσε ο Τζούλιαν Ρόπκε, αρθρογράφος της γερμανικής εφημερίδας Bild. Σύμφωνα με πληροφορίες του, το πλάτος της ρωσικής κατοχής εδάφους είναι ήδη πάνω από 1 χιλιόμετρο. Υπό τις παρούσες συνθήκες και δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για επιστροφή του ελέγχου. Προς το βράδυ, οι Ρώσοι στρατιωτικοί ανταποκριτές ανακοίνωσαν την κατάληψη της περιοχής οχύρωσης Ζενίθ, νότια της Αυντίηφκα, κάτι που οι Ουκρανοί φυσικά δεν το πίστευαν, αλλά ο γνώστης Πογκορέλοφ από την Ουκρανική Δημόσια Τηλεόραση επιβεβαίωσε ότι η ρωσική σημαία υψώθηκε επίσης πάνω από την πρώην Ουκρανική αντιεροπορική βάση στην πόλη. Από το βράδυ της 15ης Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ενημερώσεις των Ουκρανών, στη βόρεια πλευρά της πόλης, ο ρωσικός στρατός συνέχισε την επίθεσή του στη δασική ζώνη ανατολικά του Λαστόχιν και βρίσκεται τώρα 1,3 χιλιόμετρα από το χωριό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.